Γεια σας μάγκες, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βιντεάκι. Σας έχω μια τρομερία με γκέ σήμερα. Νομίζω κάνει μπαμ το πόσο εντυπωσιακό είναι αυτό το αυτοκίνητο, αλλά θα σας εντυπωσιάσει ακόμα περισσότερο όταν το οδηγήσουμε. Για αρχή θέλω να ευχαριστήσω τον Ιωσήφ, ο οποίος μας παραχώρησε το αμάξι του για να κάνουμε το βιντεάκι. Ευχαριστώ αρχικά πάρα πολύ, αγορίνα μου. Πες μας λίγα λόγια για το αυτοκίνητό σου. Το αμάξι είναι Brabus GT63. Έχει κινητήρα 3.000 κυβικά, γύρω στα 400 άλογα. Είναι μοντέλο του 20. Το ερώτημα είναι άλλο. Θα με αφήσει να το οδηγήσω? Ναι. Δεν ξέρω πραγματικά από πού να ξεκινήσω. Να ξεκινήσουμε με τη Ζάντα. Έχω μια 20 Ζάντα. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ έτσι το σχήμα της και το low profile άστιχο που έχει. Τώρα το φρένο δεν ξέρω μήπως ήταν καλύτερα να ήταν κόκκινη η δαγκάνα και να έχει τον Brabus, ξέρω εγώ, μαύρο. Αλλά πείτε μου και εσείς τη γνώμη σας στα σχόλια να ξέρουμε ποιο θα ήταν πιο ωραίο. Το αμάξι είναι τετράπορτο. Και αυτό που μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι ότι όταν ανοίγεις την πόρτα, αυτό εδώ πέρα το σημείο παραμένει σταθερό. Τι εννοώ με αυτό? Όταν ανοίγεις την μπροστινή, okay, δεν σου κάνει εντύπωση να είναι έτσι. Όταν ανοίγεις την πίσω όμως, περιμένεις ότι κάτι θα φύγει από εδώ πέρα. Αλλά όπως βλέπετε, παραμένει σταθερό. Θα μπούμε όμως μετά στο εσωτερικό. Πρώτα να τελειώσουμε λίγο με το εξωτερικό του αυτοκινήτου. Αυτό που είναι όντως ασυνήθιστο για τις Mercedes, θεωρώ ότι είναι αεροτομή. Η οποία έχει κολλήσει πάρα πολύ καλά, θεωρώ, σε αυτό το αυτοκίνητο και γενικά έχει δέσει πολύ καλά με το όλο look. Δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη, αλλά είναι όσο για να φαίνεται πολύ πιο sport το αυτοκίνητο. Εδώ πέρα δεν βλέπουμε το σήμα της Mercedes και έχει το σήμα της Brabus. Και το ωραίο είναι ότι κάτω από το σήμα της Brabus βρίσκεται η κάμερα οπισθοπορίας του αυτοκινήτου. Δηλαδή όταν βάζεις όπισθεν, ανοίγει η κάμερα και μπορείς να βλέπεις από πίσω που πηγαίνεις. Τα φώτα θέσεως έχουν ένα ιδιαίτερο σχήμα με αρκετές καμπύλες. Του δίνει έτσι λίγο μια πιο σοφιστική άποψη, μπορώ να πω. Και εξατμίσεις είναι μαμά. Βασικά νομίζω ότι οι περισσότερες Mercedes έτσι τις έχουν πλέον. Και παρατηρούμε ότι έχει και ένα πολύ ωραίο diffuser από κάτω, το οποίο προσφέρει αεροδυναμική στο αυτοκίνητο. Γενικά, άμα προσέξετε, οι ρόδες του αυτοκίνητου βγαίνουν λίγο πιο έξω. Είναι λες και έχει βάλει wide body στο αυτοκίνητο, αλλά δεν έχει αλλάξει κάτι. Νομίζω ότι απλά οι ζάντες είναι πιο μεγάλες. Αυτό σίγουρα βοηθάει στο να έχει περισσότερα κρατήματα στις στροφές. Τα μπροστινά φώτα θέσεως, όπως βλέπουμε, έχουν αυτό το επιβλητικό σχήμα και αυτά. Μοιάζει λίγο με φρύδια ανθρώπων, το σκεφτείτε, λίγο έτσι, σαν ευριασμένα φρύδια είναι κάπως. Έχει το κάθετο grill μπροστά, το οποίο νομίζω ότι είναι το πιο ωραίο που έχει βγάλει η Mercedes. Το σήμα της Brabus φυσικά. Και μπορώ να πω ότι αυτός ο προφυλακτήρας, παιδιά, αρχικά είναι πολύ χαμηλός. Δεν ξέρω κατά πόσον θα βρίσκει στο δρόμο. Αλλά γενικά έχει πάρα πολύ ωραίο στυλ, γιατί έχουν βάψει μαύρα τα γύρω-γύρω. Και γενικά έχουν δώσει κάποια detailing, ρε παιδί μου, που το κάνει πολύ πιο ξεχωριστό από τα υπόλοιπα. Αυτά εδώ πέρα, τα οποία δεν ξέρω πώς λέγονται, θα με συγχωρέσετε, προσφέρουν downforce στο αυτοκίνητο και γενικά βοηθάνε στην αεροδυναμικότητά του. Γενικά το αυτοκίνητο έχει έντονα κοψίματα, το βλέπετε και από το καπό εδώ πέρα, αλλά και στο πλάι. Τα side skirts είναι αρκετά έντονα. Έχει φυσικά πανοραμική ηλιοροφή, την οποία θα την ανοίξουμε σε λίγο όταν μπούμε μέσα στο αυτοκίνητο. Νομίζω σας κάλυψα στο εξωτερικό. Πάμε να το δούμε μέσα. Let's go. Μπορώ να πω ότι είναι από τα πιο εντυπωσιακά σαλόνια αυτοκινήτου. Ελάτε να σας δείξω τι features έχει αυτό το αυτοκίνητο. Αυτό είναι το εσωτερικό της Mercedes. Όπως βλέπουμε, έχει τη διπλή οθόνη, όπου η μία είναι το κοντρό του αυτοκίνητου. Γενικά ελέγχεται όλη από το τιμόνι, δεν είναι αφή συγκεκριμένη. Ενώ εδώ πέρα η άλλη οθόνη είναι αφή, μπορείς να την κουνάς με το χέρι σου. Και φυσικά μπορείς και από το control center, στο οποίο έχει αυτό εδώ πέρα το σαν μαξιλαράκι, ας πούμε, για να είναι πιο αναπαυτικό. Και με το χέρι σου πάλι να αλλάζει όλες τις λειτουργίες που έχει το αυτοκίνητο. Εδώ πέρα έχουμε το climate control, στο οποίο ελέγχει τα air condition του αυτοκίνητου. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτό το αυτοκίνητο είναι το ambient lighting που έχει. Και όταν το ενεργοποιείς, έχει ambient lighting παντού. Έχει εδώ πέρα γύρω-γύρω. Έχει στα air vents, το οποίο δεν φαίνεται πάρα πολύ γιατί είναι μέρα και έχει πολύ φως. Και έχει και στα πόδια φυσικά, σε κάθε κάθισμα. Εδώ πέρα έχει ηλιοροφία να μπορείς να κοιτάς τα αστέρια το βράδυ. Να είναι έτσι πιο ρομαντικά και φαντάζομαι ότι έτσι ανοίγει. Καλά το φαντάστηκα. Ναι, είναι άμα θες να παίρνεις λίγο αέρα έτσι και να νιώθεις ότι είσαι κάπως σαν κάμπριο, αλλά όχι κάμπριο. Πρέπει όμως να σας δείξουμε το καλύτερο feature αυτού του αυτοκινήτου. Ο πιο σημαντικός λόγος να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο φυσικά είναι οι ανέσεις που σου προσφέρει στις προσωπικές σου στιγμές. Αυτό που μπορείς να κάνεις σε αυτό το αυτοκίνητο είναι να ελέγχεις το κάθισμα ηλεκτρονικά φυσικά για να μην κουράζονται τα χέρια σου και να το πας τέρμα πίσω. Αλλά δείτε πόσο πίσω πάει. Αυτό είναι το ωραίο πράγμα. Πού το σταματάω? Έλα. Πάρε μπρο. Εδώ είσαι, ξαπλώνεις, χαμηλώνεις και το άλλο φυσικά για να έχεις χώρο. Νομίζω ότι φαίνεται πόσο πολύ χώρο έχουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε φτάσει στο πίσω κάθισμα και είσαι εδώ πέρα με τη σλατίνα σου και κοιτάτε τα αστέρια από το πανόραμα φυσικά. Και άμα η κοπέλα σου είναι και ψηλή, γιατί μας αρέσουν οι υψηλές. Ανοίγεις την ηλιοροφή και όπως είναι πάνω σου βγάζει το κεφάλι απ' έξω να φυλάει και τσίλιες. Λευτέρη, έλα να τους κάνουμε ένα demonstration. Εδώ το γόνατο και το άλλο. Κάπως έτσι δηλαδή. Hello. Γενικά το αυτοκίνητο θυμίζει full Αμερικανιά, όπου οι ταχύτητες είναι εδώ πέρα στο τιμόνι. Τώρα είμαστε στο Φλίσβο, λέω να πάμε προς Πειραιά, να δούμε και λίγο από εκεί τι παίζει. Φοβάσαι που οδηγάω το αυτοκίνητό σου, Ιωσήφ? Όχι. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε τη λεωφόρο Ποσειδώνος, που είναι η καινούρια που έχουν φτιάξει πριν 2-3 χρόνια νομίζω. Οπότε θα έχουμε λίγο χώρο παραπάνω να τρέξουμε. Πάντα με ασφάλεια εννοείται. Εδώ πέρα αλλάζουμε τα mods. Okay. Τώρα μπήκαμε στο sport. Ω, μαλάκα! Ο ήχος αλλάζει, είναι πιο... Πώς τραβάει έτσι, φίλε? Μαλάκα, τέλειο! Φαίνεται φούλο φωτισμός τώρα. Πω, πω, φίλε!
Καλά, φίλε, είναι σχετικά βλα το αυτοκίνητο. Μάγκε, αυτά τα αυτοκίνητα είναι γαμάτα, αλλά καλό ή κακό με 9 to 5 δεν αγοράζει τέτοια αυτοκίνητα. Γι' αυτό και είναι εδώ πέρα η Binance για να σα βοηθήσει. Η Binance είναι το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρύπτο στον κόσμο, με πάνω από 130 εκατομμύρια χρήστε. Τη χρησιμοποιώ και εγώ χρόνια την Binance από το 2020 συγκεκριμένα. Και είναι και ο χορηγό του μενού βίντεο. Και το καλό είναι ότι αυτή την περίοδο τρέχει και ένα διαγωνισμό που αν κάνετε εγγραφή με τον link μου κάτω στην περιγραφή και στο pin comment, μπαίνετε σε κλήρωση για 500 ευρώ κατευθείαν στο πορτοφόλιό σα, αρκεί να κάνετε μια συναλλαγή. Και πέρα από την κλήρωση των 500 ευρώ, αν πάτε στο Task Center και εκπληρώσετε τα task που έχει, παίρνετε απευθείας 100 δολάρια cashback. Είναι ο ευκολότερος και ασφαλέστερος τρόπος να επενδύσετε σε κρύπτο και το καλό είναι δεν χρειάζεται κάθε φορά που έχετε κέρδη να τραβάτε τα λεφτά σας, μπορείτε να εκδώσετε μια κάρτα Binance, στην οποία όπου και να ψωνίζετε παίρνετε 8% cashback. Και πιστέψτε με, δεν υπάρχει καμία ελληνική τράπεζα που να δίνει 8% επιστροφή στις κάρτες της. Επομένως, μην χάνετε άλλο χρόνο, πατήστε το link κάτω στην περιγραφή να γραφτείτε στην Binance και από εκεί και πέρα είναι στο χέρι σας για το πώς θα αξιοποιήσετε αυτό το εργαλείο. Όχι, 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 καθαρό είναι, άστο, το πλήναμε. Δεν έχω ρε αγάπη, μακάρι να είχα. Αυτό τα άμαξι. Του γείτονα είναι, του γείτονα είναι. Νοικιαζόμενο. Νοικιαζόμενο είναι, του γείτονα. Κάρτα δέχεσαι. Κάτσε πλάκα πλάκα να δούμε αν έχουμε κάνει ψηλό να δώσουμε στο κοριτσάκι. Κρίμα είναι. Τυχερή σου μέρα, 50 λεπτά. Σε έφτιαξα. Πω πω, σκάει κιόλας λίγο η εξάτμιση, ε. Λοιπόν, τώρα έχουμε έρθει στο μικρό λίμανο. Θέλαμε να βάλουμε λίγο κόσμο μέσα, αλλά γενικά από ό,τι βλέπω είναι πολύ νεκρός ο Πειραιάς. Θα μου πείτε είναι Τετάρτη μεσημέρι, τώρα ποιος να είναι εδώ πέρα βόλτα, αλλά οκ. Okay. Φίλε, έρθει το άλλο ανάποδα με το μηχανάκι ενώ είναι μονόδρομος και σου κορνάρει κιόλας να κάνεις άκρη. Πιπ, και σου κάνει έτσι. Σε ζούγκλα είμαστε εδώ πέρα, όχι σε δρόμο. Λοιπόν, μάγκες, αυτό που θέλουμε να σας δείξουμε τώρα, που πραγματικά εγώ είχα εντυπωσιαστεί όταν το είδα, είναι το parking mode που έχει. Να βρούμε ένα χώρο να παρκάρουμε. Θα βάλουμε το alarm. Λοιπόν, για να δούμε, θα το βρει. Βάλε, αφήνω και φρένο. Όλα. Δεν πατάω τίποτα. Μπρο, είναι πολύ περίεργο. Ωπα ρε μαλάκα. Βάλε το χέρι σου στο φρένο. Βάλε το πόδι στο φρένο αν χρειαστεί. Ναι. Ωρε μπρο, τι κάνει. Τι λες τώρα ρε μπρο. Σε παρκάρει κιόλας. Τι ακραίο ρε μπρο, το είδες. Στο Πειραιά και στο Πασαλιμάνι. Δεν ξέρω πώς πάει το τραγούδι, μπες με στο καμπριολέ λέγεται. Την οποία σειρά την έχουμε γυρίσει, μάγκες, θα τη δείτε σύντομα. Τώρα πάμε λίγο στο Παπί, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, όπου και σπούδασα, να συναντήσουμε κανένα παλιό μου καθηγητή. Να σκάσουμε λίγο με αυτό το αυτοκίνητο, να δούμε πώς θα αντιδράσει. Ρε Θωμά, τι έγινε. Θωμά, παιδιά, παλιό εμφοιτητή μου. Ακόμα εδώ είσαι ρε μπρο, εσύ. Ναι, ρε μαλάκα. Ακόμα να τελειώσει ρε μαλάκα. Κοίτα εμείς που φτάσαμε. Καλά, πλάκα, πώς πάει, τι λέει. Καλά, βίντεο τραβάς. Ναι, ρε. Τι σπουδάζετε, παιδιά? Οικονομικά και εσύ σαν και εμένα. Να ξέρετε, έχετε πολύ μέλλον. Με την μπράβους εδώ. Κάτσε ρε καγκουρά. Κάτσε ρε καγκουρά. Το μεταπτυχιακό θα το κάνω. Subscribe όλοι στο Βρέντι. Ρε, να το πάμε λίγο μπροστά τώρα. Εντάξει, παιδιά, παρκάραμε. Να σημειωθεί ότι αυτό εδώ πέρα είναι το πάρκινγκ των καθηγητών. Δεν μπορούν να παρκάρουν οι φοιτητές. Και δείτε λίγο τι αμάξια έχει τριγύρω. Πώς να πάρεις συμβουλές και μαθήματα από κάποιον που οδηγάει στη καλύτερη ένα Ford Fiesta. Κοιτάξτε εδώ, καθηγητής τι οδηγάει. Honda Starlet είναι αυτό. Το Yota Starlet. Χάρηκα Μαρία, εγώ είμαι ο Φρέντι. Λία. Ως απόφυτος οικονομικών στο Παπί, μια και είμαστε στο ίδιο πανεπιστήμιο, θέλω να μου πείτε λίγο αν τα κατάφερα και πόσο θα του βαθμολογούσετε από το 1 στο 10. Κάνε μια γύρα να το δεις και μπροστά. Δέκα με τόνο. Γιατί τόσο υψηλό σκορ? Είναι πολύ ωραίο. Που έχετε 7 μπροστά, έπρεπε να είναι όλα ένα, ρε εσύ. Χάσαμε από την πινακίδα, ρε μάγκες. Εσύ, Λία, πόσο του βάζεις? Στα 10. Στα 10, ναι. Θα βάλω ένα 9 επειδή είναι αυτόματο. Θα πω στο καθηγητή να μην σε περάσει. Βάζει 9 στα 10, λέει, στο αυτοκίνητο. Είναι δυνατόν. Εσείς πόσο θα του βάζετε, κυρία καθηγήτρια? 12. Πώς είναι βαθμός, φίλε? Περνάς και εξεταστική με αυτό. Δείξε επιχειρήσεων. Απες να μην σας είχα καθηγητή. Οικονομική επιστήμη έχω τελειώσει εγώ στο Παπί. Αλλά χρωστάω ένα μάθημα. Το marketing. Δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Να σου πάω καμιά βόλτα με τα μάξι. Σου κάνει, καλύπτει τα στάνταρ σου. Καλό, καλό. Δεν μου αρέσει που είναι κόκκινο, αλλά δεν πειράζει. Τι χρώμα το ήθελες? Μαύρο. Να. 10 θα το πάρει. Είναι 10, παρόλο που δεν είναι το χρώμα που θέλεις. Ναι, είναι πολύ ωραίο. 8. Πιστεύεις ότι ευθύνεται ότι τελείωσα τη σχολή που αγόρασα το αυτοκίνητο? Σίγουρα θα βοήθησε κάπου. Και εγώ αυτό πιστεύω. Διαβάζετε, παιδιά. Χάρηκα Μαλία, εγώ είμαι ο Φρέντι. Θέλουμε να μας βαθμολογήσει λίγο το αυτοκίνητο. Πόσο πιστεύεις παίρνει από το 1 στο 10? Δες το, τσέκαρε το. Περιμένουμε βαθμό. Λοιπόν, έχει και ωραίο χρώμα. Ναι. Και αφού είμαι σήμερα στα κόκκινα, θα βάλω ένα 8. Ταιριάζει με τα χρώματά σου, όντως. Αλλά 8 νομίζω είναι πολύ χαμηλή βαθμολογία, ρε εσύ. Ωραίο το συνέστημα, φίλε, που πήγα στη σχολή μου μετά από. Πώς έχω να πάω, φίλε? Πες να έχω 4 χρόνια να πατήσω στο Παπί. Επειδή ήταν 2 χρόνια καραντίνας, μετά ένα χρόνο στρατό, ένα χρόνο πέρασε τώρα, δεν έχω ξαναπάει γενικά. Οπότε ναι, άλλη αίσθηση. Έχει αλλάξει, μπορώ να πω. Δηλαδή και μέσα είχε αλλάξει λίγο, το είχαν βάψει το ένα τ' άλλο. Οι φοιτητές δεν είχαν αυτή τη σπιρτάδα που είχαν όταν ήμουν εγώ φοιτητής, ρε μπρο. Νιώθω ότι έχουν ηρεμήσει πάρα πολύ γενικά. Ούτε πολλές λατ
κουρτίνες είχε. Μπορεί να ήταν η μέρα, δεν ξέρω τι φταίει. Παρκάρισε ο κυκλικό κόμπο, ρε. Και ο κυκλικό κόμπο, ρε, μπρο, ενοχλώ κανέναν. Μια χαρά πάρκινγκ είναι. Για να μην μπερδεύονται κιόλας να κάνουν το γύρο εύκολα. Αλλιώς μπορεί να πατήσουν από πάνω. Μαλάκα, θα σε πάταγε. Λοιπόν, μάγκες, αφήνουμε τώρα το μερσέντικο. Πάμε στο σκάφος να συνεχίσουμε εκεί πέρα το βιντεάρα μας. Θέλω να κρατήσετε τρία πράγματα από το σημερινό βίντεο. Το πρώτο, να διαβάζετε στο πανεπιστήμιό σας για να πετύχετε τα όνειρά σας. Το δεύτερο, να κάνετε εγγραφή στην Binance με το link κάτω στην περιγραφή. Και το τρίτο, ότι αυτό εδώ πέρα είναι μια μαξάρα. Κάντε subscribe στο κανάλι λοιπόν και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.